μείνουμε λίγο στο θέμα των σχολείων και θα πάμε έτσι λίγο να πάρουμε και την άποψη του κύριου Βονιάτη. Γιατί, κύριε Βονιάτη μου, καλημέρα. Καλημέρα και η ΠΟΕΔ και η ΟΕΛΜΕΚ χαρακτηρίζουν επίσης ότι είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό με το άνοιγμα των σχολείων. Τι πρέπει να προσέξουμε? Κοιτάξτε, θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί το Safe Pass. Θα πρέπει να τηρηθούν τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά. Και τι άλλο μπορεί να γίνει? Τίποτε άλλο. Σε ό,τι αφορά τις μικρότερες τάξεις. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, mm-hmm. έχουμε μείνει πολύ πίσω. Θα δούμε ότι στην πράξη θα δούμε και αύξηση κρουσμάτων. Λόγω του ότι όσα τεστ και να κάνουμε, είτε δύο φορές τη βδομάδα, είτε τρεις φορές τη βδομάδα, τα άτομα αυτά που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι εκτεθειμένα στη μόλυνση. Και σε μία μόλυνση ενός στελέχους, το οποίο μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και βλέπουμε τα δεδομένα μας ότι παρόλο που έχουμε εφαρμόσει το Safe Pass και κάποια μέτρα στην κοινότητα εδώ και αρκετούς μήνες από τον Ιούνιο, τα επίπεδα νόσησης παραμένουν στα 300 κρούσματα, γύρω στα 300 κρούσματα την ημέρα, σε τριψήφιο αριθμό, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανεμβολίας των ατόμων, τα οποία θα προσβληθούν. Θέλω να μας πείτε εάν συμφωνείτε για το ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση να πάρει απόφαση αύριο το Υπουργικό για την τρίτη δόση, προτού να έχουμε κάποια εισήγηση, θα το θέσω, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Για την τρίτη δόση πάντα. Όσον αφορά την τρίτη δόση, από μελέτες που έχουν γίνει ανά το παγκόσμιο, φαίνεται ότι είναι αναγκαία σε άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί πριν από 6 μήνες και πλέον, ναι. και επιπρόσθετα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή ανοσοκατασταλμένα κατά κύριο λόγο και υπερήλικες. Ναι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και εκεί θα πρέπει να δοθεί έμφαση εάν θα γίνει τρίτη δόση. Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, είναι κάτι το οποίο δίνει απλώς κατευθυντήριες γραμμές και επομένως η τελική απόφαση πάντοτε παραμένει στο κάθε κράτος. Τι περιμένει όμως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων? Τι είναι αυτά τα περισσότερα στοιχεία που περιμένει? Δεν γνωρίζω, δεν είμαι. Όχι, δεν το είμαι ξέρω ότι του, δεν, δεν είστε. Δεν είστε εκπρόσωπος του ΕΜΑ. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η ανοσία πέφτει και μάλιστα σε άτομα υπερήλικες και που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, είναι δυνατό στο χρόνο η προστασία από το εμβόλιο να πέσει κάτω του 50%. Άρα, γι' αυτό μιλάμε για την τρίτη δόση. Κατά την άποψη όμως, αυτό δεν είναι το πλέον επίγον θέμα αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα. Mm-hmm. Το επίγον είναι ότι είμαστε πολύ πίσω στους εμβολιασμούς. Γιατί μιλάμε για 73,4% πλήρες εμβολιασμένου του ενήλικου πληθυσμού. Δεν μιλάμε ολόκληρου του πληθυσμού. Πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτό το θέμα. Γιατί αν θα έχουμε ανοσία αγέλης, μιλάμε για ολόκληρο τον πληθυσμό. Θα υπάρχουν κενά, θα υπάρχουν οι νέοι, θα υπάρχουν τα παιδιά τα οποία θα μεταδίδουν τον ιό και θα μολύνονται. Και το άλλο είναι ότι και από αυτό 70, το σχεδόν 80% του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί πλήρως, είναι αυτό που μας είπατε και εσείς. Υπάρχουν άτομα, με ολόκληρες ομάδες ατόμων που έχουν εμβολιαστεί από το Γενάρη. Σίγουρα η ανοσία τους έχει πέσει πάρα πολύ. Ακριβώς. Άρα δεν ξέρω, θεωρούνται εμβολιασμένοι ή ανεμβολιαστοί τελικά? Κανονικά θα πρέπει όσοι έχουν εμβολιαστεί πριν πάνω από 6 μήνες να πάρουν την τρίτη δόση. Αυτό είναι το λογικό και αυτό δείχνουν και οι μελέτες τι πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, τονίζω ότι ταυτόχρονα δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η προτεραιότητα μας πρέπει να είναι η αύξηση του εμβολιασμού. Γιατί πλήρως εμβολιασμένο δεν είναι το 78%, 76%. Πλήρως εμβολιασμένο είναι το 73,4%. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι του ενήλικου πληθυσμού
και όχι του συνολικού πληθυσμού. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι αν το ανάγουμε σε ολόκληρο τον πληθυσμό, είναι γύρω στο 60% του πληθυσμού. Άρα αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία και αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία και αυτό βλέπουμε αυτούς τους αριθμούς κρουσμάτων ημερησίως. Υπάρχουν κενά τα οποία βρίσκει ο ιός και κυκλοφορεί. Και κυκλοφορεί και προκαλεί νοσήσεις. Μάλιστα. Και αυτό που μας θλίβει περισσότερο είναι το ότι έχουμε αρκετούς θανάτους. Δεν είναι το ότι μόνο έχουμε νοσήσεις, έχουμε και αρκετούς θανάτους. Κύριε Βωνιάτη μου, είναι μια ερώτηση και θέλω να την θέσω αν μπορούμε να έχουμε μια απάντηση. Έχουν κάνει την πρώτη δύο δόσεις του εμβολίου και τώρα πάμε για τρίτη δόση, ενισχυτική για να προφυλάξουμε τον οργανισμό μας, ιδιαίτερα όσοι εμβολιαστήκαν πρώτοι, κατά τους πρώτους μήνες. Το γεγονός ότι έχουμε τρεις δόσεις του εμβολίου σε έναν χρόνο, έχουν γίνει κάποιες έρευνες ότι είναι εντάξει για την υγεία μας. Δεν είμαστε εκτεθειμένοι, για παράδειγμα, περισσότερο σε τις οποιασδήποτε παρενέργειες. Είναι στοιχεία τα οποία τα ξέρουμε. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι με βάση την ασφάλεια των εμβολίων που γίνονται όλα αυτά. Mm-hmm. Και επομένως, κύριο, πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν κάποιος έχει βάλει δύο δόσεις, μπορεί να βάλει και τρίτη δόση εμβολίου. Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα ότι κάποια άτομα που έχουν κάποια προδιάθεση, είναι δυνατόν στην τρίτη δόση να παρουσιάσουν κάποιες αλλεργικές αντιδράσεις. Αλλά αυτό το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Αυτό είναι μια πιθανότητα την οποία δεν έχουμε αρκετή γνώση, γιατί δεν έχουν πολλές χώρες βάλει τρίτη δόση εμβολίου σε μεγάλους αριθμούς, τέτοιους που να μας επιτρέπει να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βωνιάτη μου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι,